Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ζητήσει επιμήκυνση και μείωση του επιτοκίου, εξηγήσαμε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι όλα αυτά τα ζητήσαμε εμείς από την πλευρά μας εδώ και καιρό και σε έναν βαθμό η Ευρώπη είχε ήδη δεσμευτεί να μας τα δώσει, τουλάχιστον επιμήκυνση. Υπάρχει ήδη στις αποφάσεις του Eurogroup από τις 28 Νοεμβρίου. Δεύτερον, ότι όλα αυτά, ακόμα και αν τα πάρουμε, δεν λύνουν το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που είναι ο κύκλος, ο φαύλος της ύφεσης, δηλαδή η εφαρμοζόμενη πολιτική.